Εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κ. Μανώλης Βλάχος. Είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του νυν δήμαρχου και εκ νέου υποψήφιου δήμαρχου Σπάρτης κ. Πέτρου Δούκα. Καλώς ήρθατε κ. Βλάχο. Καλημέρα σας, κ. Χονδρόπουλε. Είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιος? Η πρώτη φορά, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω αρκετές φορές βάλει σαν υποψήφιος. Και η δεύτερη φορά με τον υποψήφιο κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Δούκα. Ναι. Για ποιον λόγο επιλέξατε να είστε ξανά υποψήφιος με τον κύριο Δούκα? Με τον κύριο Δούκα επέλεξα να είμαι υποψήφιος γιατί θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει να δώσει πάρα πολλά στη Σπάρτη. Έχει δώσει πάρα πολλά, έχει φέρει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι άξια επένου. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια δημοτική αρχή να μπορέσει να φέρει τέτοια πράγματα στη Σπάρτη. Πιστεύω ότι έχει ένα έργο πολύ μεγάλο ήδη. Ναι. Παρόλη τη διαδικασία που υπήρχε πρόβλημα με τον COVID στα 2 χρόνια της πανδημίας και καθυστέρησε το έργο. Το έργο, το δημοτικό έργο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αν καιρό πανδημία. Όλα κλειστά. Προσωπικό όμως, δεν είχε. Προσωπικό με δεν είχε. Τηλεργασία οι περισσότεροι. Και αυτό που είπατε για το προσωπικό, ήδη οι άξιοι δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί με το δήμαρχό μας αποχωρήσανε σιγά-σιγά ένας-ένας. Γιατί, για τους λόγους που ξέρουν αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Έμεινε μόνος του να παλεύει με ένα Δήμο με τεράστια προβλήματα, με πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, και προσπαθεί και πιστεύω ότι θα προσπαθεί και με τους άλλους συνδυασμούς, γιατί είναι ένας άνθρωπος ενωτικός. Καταρχήν, ναι, δεν διέσπηρε καμία διχόνοια, προσπάθησε να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα έχουν γίνει και προτάσεις σε όλους τους υποψηφίους για να μπορέσουν να συνταχθούν, να κάνουν κάποια πράγματα όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν θέματα πάρα πολλά. Λοιπόν, το έργο του είναι μεγάλο, το έργο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει κάνει πολλά πράγματα, έχει φέρει στη Σπάρτη πράγματα τα οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν τα έχουμε ξαναδεί, γιατί κανένας δεν είχε την εμβέλεια του Δημάρχου να μπορέσει να ανοίξει πόρτες, να μπει μέσα, να απαιτήσει πράγματα για το Δήμο μας. Έχει κάνει μεγάλες καινοτομίες σε πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που θέλω να επισημάνω είναι το έργο του. Το έργο του έφερε τη συμφωνία για το αεροδρόμιο, η οποία πιστεύω ότι θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Το αεροδρόμιο είναι εδώ και 33 χρόνια δεν λειτουργούσε στη Σπάρτη. Ναι. Έχει κλείσει. Είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται και με την πολιτική αεροπορία. Έχει δώσει η πολιτική αεροπορία τις προδιαγραφές που χρειάζεται για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Και εδώ στη Σπάρτη πια θα μπορεί να λειτουργήσει σχολή πιλότων, σχολή προσωπικού καμπίνας. Θα γίνουν τέλος πάντων πολλά πράγματα με το αεροδρόμιο. Γιατί θέλαμε να έρθει αυτή η επένδυση στη Σπάρτη. Που δεν τα είχε καταφέρει κάποιος δήμαρχος, κάποια δημοτική αρχή πριν, έτσι. Δεν είχε καταφέρει κανένας. Επένδυσε σε λειτουργία το αεροδρόμιο που ήταν ανενεργό. Ήταν ανενεργό. Όταν και ένα μικρό νησί πλέον έχει αεροδρόμιο. Ακριβώς. Θα λειτουργήσει, όπως σας είπα, σχολή πιλότων, η σχολή προσωπικού καμπίνας. Θα γίνει μια σχολή και τεχνική υποστήριξη ελικοπτέρων, αεροσκαφών. Θα έρχονται να παίρνουν καύσιμα και όλα τα απαραίτητα υλικά τα αεροσκάφη, θα γίνεται ανεφοδιασμός αεροσκαφών, θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο και σαν αεροδρόμιο αεροψεκασμών. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα έρθει καινούριος κόσμος στη Σπάρτη, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι θα μπουν ανθρώποι με άλλο επίπεδο,
εξειδικευμένο προσωπικό που θα πρέπει να υπάρχει για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Τώρα, το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ θα ξεκινήσει μαθήματα από τον Μάιο. Θα έρθουν γύρω στα 160 άτομα. Αυτό είναι ένα project, τέλος πάντων, που θα είναι για 16-17 χρόνια. Και θα φέρει καινούριο κόσμο και αυτό στην πόλη μας. Λοιπόν, η εξωστρέφεια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ειδικά για τη δική μας περιοχή και τον Δήμο Σπάρτης. Έτσι να φέρουμε κόσμο από άλλες περιοχές, να κάνουμε συνεργασίες. Ναι. Έγινε γνωστός ο Δήμος με πολλά πράγματα. Δηλαδή, φέραμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μεγάλης εμβέλειας. Ήρθε ο Τζέραλ Μπάτλερ, έγινε τέλος πάντων η μεγάλη εκδήλωση στο Αττικό Μετρό για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών. Υπογράψαμε μνημόνιο φιλίας και συνεργασίας με την ιστορική πρωτεύουσα του Βιετνάμ, παρουσία του πρέσβη του Βιετνάμ. Ήρθαν εδώ 50 πρεσβευτές μας, 50 βουλευτές από όλο τον κόσμο, Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι θα γίνουν σίγουρα πρεσβευτές της Σπάρτης σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά όλα φέρουν κάποια εξωστρέφεια, δημιουργούν άλλες εντυπώσεις για την πόλη μας που μέχρι τώρα ήταν παρατημένη στην ουσία, και θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες του Δημάρχου, δεν θα μπορούσε κανένας να τις αναδείξει και να τις προχωρήσει αυτές. Και όπως είπατε, χωρίς να υπάρχει και στήριξη από συνεργάτες του βασικού. Οι συνεργάτες του Δημάρχου, δυστυχώς, από τις πρώτες κιόλας ημέρες διέσπηραν ότι ο Δήμαρχος ήρθε στη Σπάρτη και θα φύγει, θα τα παρατήσει και αυτά. Όμως, προς έκπληξη όλων, ο Δήμαρχος δεν έφυγε, είναι εδώ, φέρνει για τη Σπάρτη πράγματα και πάντα εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, μπορώ να σας πω. Όλη τη νύχτα ο άνθρωπος στέλνει μηνύματα, στέλνει mail, κάνει όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται. Απλά χρειαζόταν ορισμένους συνεργάτες να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμά του, να μπορέσουν να τον βοηθήσουν, γιατί οποιοδήποτε θα χρειάζεται συνεργάτες, έτσι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Είστε της άποψης, όπως είναι η άποψη κάποιων δημοτών μας, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να κλείνει τις λακκούβες ή να αλλάζει τις λαμπές ή να το κάνει κάποιος συνεργάτης? Κοιτάξτε, γι' αυτό υπάρχουν και οι υπηρεσίες, γι' αυτό υπάρχουν και οι σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι, για να μπορούν να κάνουν κάποιες τις δουλειές αυτές που πρέπει να γίνουν για το Δήμο. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βγει έξω και να κλείνει λακκούβες. Ναι. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βγει, τέλος πάντων, και να κάνει τα μικρόεργα αυτά που χρειάζεται στην καθημερινότητα του ο κόσμος. Αυτά πρέπει να τα αναλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι γι' αυτό. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η αρμόδια υπηρεσία. Έτσι, ακριβώς. Και να μην αναλώνεται ο Δήμαρχος τώρα για αυτά τα μικροπράγματα. Ο Δήμαρχος και ειδικά ο Πέτρος ο Δούκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητές του, ξέρουμε ότι θα ανοίξει πόρτες και θα μπει μέσα σαν σύμφωνας για να φέρει πράγματα για τη Σπάρτη, γιατί τη Σπάρτη την αγαπάει, τη Σπάρτη τη λατρεύει, έχει, μπορώ να σας πω, έχει πείσμα για να μπορέσει να φέρει πάρα πολλά πράγματα στη Σπάρτη, τα οποία δεν τα έχουμε καν ονειρευτεί ούτε εμείς ούτε οι υποψήφοι των άλλων συνδυασμών, και προσπαθεί, σας λέω, νύχτα μέρα. Όμως δεν είχε συνεργάτες που θα μπορούσαν να εξελίξουν το έργο. Τώρα έχει γίνει καλύτερη και πιο προσεκτική επιλογή στους συνεργάτες? Θεωρώ πως έχει γίνει καλύτερη επιλογή και σιγά σιγά οργανώνεται πλέον σε μια καλύτερη, έτσι, δημοτική, ας το πούμε, αν τέλος πάντων μπορέσει ο Δήμαρχος και επικρατήσει τις εκλογές, θα έχει μια πολύ καλύτερη ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κάνει τα έργα αυτά που χρειάζεται ο Δήμος. Γιατί όταν ήρθε ο Δήμαρχος βρήκε σχεδόν τον συνδυασμό έτοιμο. Και έπρεπε να συνεχίσει με τον συνδυασμό αυτό. Δεν ήταν τα πρόσωπα δικής του επιλογής, τα περισσότερα τουλάχιστον. Καταρχήν το συνδυασμό τον βρήκε έτοιμο. Ήταν ένας άνθρωπος
άγνωστος για τη Σπάρτη, δεν ήξερε την ανθρωπογεωγραφία των ανθρώπων που τον περιέβαλαν και φυσικά του είπαν ότι αυτή είναι η καλύτερη. Οι καλύτεροι λοιπόν αποδείχθηκαν ότι ήταν πολύ λίγοι και εν πάση περιπτώσει αυτά που ήθελε να κάνει αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσαν όχι απλά να τα πραγματοποιήσουν, αλλά κουράστηκαν από τους πρώτους μήνες, γιατί δεν άντεξαν την πίεση. Ναι. Δεν άντεξαν την πίεση. Είχε μάθει και σε άλλους ρυθμούς νομίζω. Βέβαια. Μα κινείται. Ο άνθρωπος αυτός, σας είπα και παλιότερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται νυχθημερών. Πραγματικά εργάζεται. Αυτό δεν το λέω για κοπημέντο. Μιλάμε ότι τις ώρες που είναι ο Δήμαρχος στα μέσα, τέλος πάντων, με τα mail του, με τις, εντοπίζει οτιδήποτε είναι να γίνει, πρέπει να το κάνει, θα δώσει τις εντολές του κλπ. Όλα αυτά γίνονται ακόμα και μέσα στη νύχτα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απορώ πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά σας είπα, δεν είχε συνεργάτες. Δεν είχε συνεργάτες. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, τα έργα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά. Τώρα υπάρχει και το φυλάδιο το 16 σελίδο, το οποίο εάν θα κάτσει ένας άνθρωπος να δει όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει, θα πει είναι δυνατόν να έχουν γίνει. Και όμως έχουν γίνει. Στο νέο πρόγραμμα τώρα για την επόμενη πενταετία, αν είναι η επόμενη δημοτική αρχή, ξανά δηλαδή η δημοτική αρχή, ναι. Ποια είναι τα έργα είτε που θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν, που ενδεχομένως είτε σταμάτησαν είτε πηγαίνουν πιο αργά, αλλά και νέα έργα? Αναφερθήκατε σε κάτι, αλλά τι είναι αυτό που θα στραφείτε όλοι πλέον σαν ομάδα και όχι μόνο στο Δήμαρχος? Λοιπόν, καταρχήν είναι η άμεση λειτουργία του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο είναι, όπως είπαμε, σαν κέντρο εκπαίδευσης πιλότων, μηχανικών αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας, αεροσυνοδών με εξασφαλισμένη μετέπειτα εργασία. Την άμεση λειτουργία του αεροδρομίου ως αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας. Όλο αυτό το έργο, τέλος πάντων. Και καταρχήν η ΔΕΙΑΣ θα προχωρήσει να κάνει τα έργα που χρειάζεται. Δηλαδή να προχωρήσει την αποχέτευση που χρειάζονται τα χωριά γύρω από τη Σπάρτη. Όλα αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν και θα γίνονται άμεσα. Η ΔΕΙΑΣ ήδη μπήκε σε ένα ρυθμό, τέλος πάντων, αποπληρωμής των χρεών της και μπήκε σε μια τάξη, πραγματικά σε μια τάξη, να μπορεί να βγάζει τα έξοδά της και να έχει και μια κερδοφορία. Που ήταν ίσως η πιο μεγαλύτερη πληγή που βρήκε ο Δήμαρχος ερχόμενος εδώ στη Σπάρτη. Ο χρώσταγε είχε φτάσει στα 10 εκατομμύρια να χρωστάει και τώρα θα γίνουν έργα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία θα δώσουν άλλη ανάσα σε όλους τους δημότες, έτσι. Δεν είναι μόνο η Σπάρτη, είναι και τα χωριά, τα οποία χωριά ήταν όλα παρατημένα. Έχουμε 400 γεωτρήσεις σε όλο το Δήμο. Δεν είναι λίγος ο αριθμός. Για να μπορέσουν να συντηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουν να γίνουν δουλειές, τέλος πάντων, που να συντηρηθούν, να λειτουργούν, να είναι πάντοτε όλα σε ετοιμότητα, είναι ένα έργο μεγάλο, δεν είναι απλό. Θα μπει ένα σύστημα τηλεδιαχείρισης για να μπορούμε να βλέπουμε τις διαρροές, που υπάρχουν διαρροές νερού, γιατί πάει το νερό χαμένο σε πολλές φορές, γίνονται διαρροές και δεν φαίνονται. Όλα αυτά θα διορθωθούν τώρα. Γιατί σας είπα και πάλι, έχει μπει στο πρόγραμμα αυτό με τα 15-20 εκατομμύρια που θα... Έχει δρομολογηθεί, αυτό θα γίνει δηλαδή. Έχει δρομολογηθεί, ναι. Αυτό. Έχει δρομολογηθεί. Τι άλλο? Η ΔΕΙΑΣ, το Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ, όπως σας είπα. Το ΚΕΜ επαναλειτουργήσε. Το ΚΕΜ επαναλειτουργήσε, φτιάχνοντας ο Δήμαρχος πραγματικά ένα λόμπι όλων των Σπαρτιατών, προηγούμενων δημάρχων, βουλευτών, πρώην υπουργών κλπ. Και σε αυτή την κατεύθυνση πια κινήθηκε και μπόρεσε και επαναλειτουργήσε το ΚΕΜ μετά από 5-6 χρόνια, πόσο ήταν κλειστό τελείως, δηλαδή που δεν είχαμε κόσμο. Ναι. Τώρα έχουμε γύρω στα 1.200 άτομα. Και αυτά τα άτομα δεν είναι μία πνοή στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ανάσα στα μαγαζιά, στην κίνηση, παντού, στην καθημερινότητα, στα σπίτια που νοικιάζονται. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον άρχισαν να εισπράττουν από τις αρχές του μήνα.
από το ξεκίνημα του αεροδρομίου. Ναι. Και είναι και αξιωματικοί που έχουν έρθει με τις οικογένειές τους εδώ για τη λειτουργία του ΚΕΜ, δεν είναι μόνο οι στρατεύσιμοι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι οι αξιωματικοί με τις οικογένειές τους, είναι ανθρώποι που ακολουθούν, είναι ανθρώποι που θα έρθουν, τέλος πάντων θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι, δεν είναι μόνο οι αξιωματικοί. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και προχωράει. Και πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό θα μπορέσει να το αναγνωρίσει. Γιατί, όπως σας είπα και πάλι, πρωτοβουλία του Δημάρχου ήταν αυτή. Ναι. Τα έργα τώρα ανάπλασης Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το Open Mall, ναι, που έχουν διάφορα προβλήματα, πιστεύετε ότι θα ξεπεραστούν και θα προχωρήσει το έργο να ολοκληρωθούν και τα δύο έργα αυτά που είναι σημαντικά για τον κεντρικό ιστό της πόλης? Κοιτάξτε, δείτε, τα έργα ξεκίνησαν και θα γίνουν τα έργα. Δεν σταματάνε, ναι, τα έργα θα γίνουν. Και το θέμα είναι ότι με την ατυχία της επιλογής του εργολάβου, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί από το Δήμο, έχουν γίνει οι απαιτούμενες διαδικασίες που χρειάζεται. Όλα αυτά είναι στη διάθεση των πολιτών να μπουν στη σελίδα του Δήμου για να μπορέσουν να διαβάσουν και να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν μπορώ να έχω όλες τις λεπτομέρειες και να αναφερθώ σε αυτό. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα έργα αυτά θα δρομολογηθούν και θα γίνουν. Και θα είναι η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πλέον, θα αλλάξει στη Σπάρτη. Θα είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Θα διώξουμε αυτή την κυκλοφορία που την κίνηση με τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Πλέον, επειδή εντωμεταξύ η Σπάρτη, εγώ τη γνώρισα τη Σπάρτη όταν ήμουν από 6 χρονών παιδάκι. Γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ. Και από 6 χρονών παιδάκι ξεκίνησα να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησα να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος την αγάπησα τη Σπάρτη, αγάπησα τα στενάκια της, την Παλαιολόγου, την Κορσολόγου, ο οποίος ήταν ένας δρόμος από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Σπάρτης τότε, εκείνα τα χρόνια. Όλα αυτά, τέλος πάντων, μου έχουν δώσει αναμνήσεις και την έχω αγαπήσει τόσο πολύ τη Σπάρτη που, πηγαίνοντας στο εξωτερικό πολλές φορές και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, λέω πραγματικά είμαι Σπαρτιάτης και είμαι περήφανος που είμαι Σπαρτιάτης. Και πιστεύω πως άλλοι, τέλος πάντων, υποψήφοι δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει πραγματικά να είμαστε περήφανοι που είμαστε Σπαρτιάτες και αυτό να το διαδίδουμε. Μια δόση συγκεκριμένα, πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι στο Μόντρεαλ, με ρώτησε ο αστυνομικός εκεί στον κισέ των διαβατηρίων, από πού είσαι, και του είπα, μου λέει, από την Ελλάδα. Από πού είσαι? Από τη Σπάρτη. Και μόλις του είπα από τη Σπάρτη, ο άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος και με κοίταζε, λες και ήμουν. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ιστορία μας και η, τέλος πάντων, και η πόλη μας έχουν τεράστια αξία σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν δώσαμε αξία. Εμείς δεν δώσαμε αξία. Δεν έχουμε αξιοποιήσει το brand name, το όνομα της Σπάρτης. Ακριβώς. Που αυτό προσπαθεί ο Δημαρχός μας κάθε μέρα να το αναδεικνύει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με καλεσμένους, με συμπόσια, με πολλές δράσεις. Δεν είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχει κάνει. Και, τέλος πάντων, θέλω να του δώσω την ευκαιρία, σας Σπαρτιάτες, θέλω να του δώσω την ευκαιρία να ολοκληρώσει το έργο που έχει στο μυαλό του άνθρωπος αυτός, μαζί με ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι μέσα στη Σπάρτη που νοιάζονται τη Σπάρτη και θέλουν να δουλέψουν για τη Σπάρτη. Υπάρχουν σε όλους τους συνδυασμούς άνθρωποι αξιόλογοι. Και αυτό είναι προς τιμή μας, γιατί νοιαζόμαστε πραγματικά τη Σπάρτη. Εν πάση περιπτώσει, το ότι είναι 6 υποψήφιοι συνδυασμοί είναι καλό ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος ενωτικός. Και καλό θα ήταν, κακό είναι να είναι 6 συνδυασμοί. Γιατί τώρα θα μου πεις, δεν μπορούν να έχουν φωνή όλοι. Βεβαίως και μπορούν να έχουν φωνή όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που η Σπάρτη έρχεται σε μια νέα εποχή πλέον, που προγραμματίζονται πράγματα που πρέπει να γίνουν και να προχωρήσουν, εγώ θα ήθελα, δηλαδή, σαν πολίτες να έχουμε μεγαλύτερη σύμπνοια
και να μην έχουμε αυτή το διχασμό πλέον, γιατί τώρα και οι 900 τόσοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, κάπου θολώνουν τα νερά της όλης κατάστασης και οι πολλοί συνδυασμοί. Εγώ είπα ότι σε ανθρώπους, εάν πραγματικά νοιαζόσαστε για τη Σπάρτη, συμπτυχθείτε σε ένα συνδυασμό, δύο συνδυασμούς, να μπορέσουμε τέλος πάντων να λειτουργήσουμε, να κάτι να γίνει στον τόπο. Δεν είναι... Δεν είναι και μεγάλος ο Δήμος. Δεν λέει πληθυσμιακά, είμαστε μικρός. Η πόλη τώρα έχει 18-19.000. 19.000 κόσμος. 35.000 έχει ο Δήμος. Δηλαδή, που όταν υπάρχουν πόλεις που έχουν και 60 και 70 και 80.000 μόνο η πόλη. Εντάξει. Σε ένα Δήμο. Εντάξει. Δηλαδή, πολλές φωνές, αλλά άστοχες φωνές, και εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί περισσότερο σύγχυση παρά έτσι έργο. Το έργο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Τα χωριά του Πάρνα, τα χωριά του Ταϊγέτου, όλα αυτά, όπως τα χωριά του Πάρνα, αναδειχθήκαν και σιγά σιγά με το ξεκίνημα της Βαμβακούς, εν πάση περιπτώσει από το Ίδρυμα Νιάρχου, έχει ξεκινήσει μια ωραία κίνηση, η οποία σιγά σιγά να αρχίσει και στα υπόλοιπα χωριά να δίνει πνοή στον Πάρνα. Όπως επίσης στα χωριά του Αιγαίου. Πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ένα τέτοιο αντίστοιχο πράγμα στα χωριά του Αιγαίου. Τα χωριά του Αιγαίου είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Έχουν πολλά να δώσουν και από εισοδήματα και από κόσμο και από χτίρια και από... Δηλαδή τα πάντα. Δεν λείπει κάτι. Αυτό που λείπει είναι ο συντονισμός και να μπορέσουν όλα αυτά τα πράγματα να μπουν σε μία σειρά και να λειτουργούν προς όφελος όλων των πολιτών. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, έτσι χρειάζεται ένας συντονισμός στον οποίο προσπαθεί ο Δήμαρχος να τα καταφέρει απάνω σε αυτά τα πράγματα. Με τους συνεργάτες του τώρα, δηλαδή, πιστεύετε ότι το έργο θα είναι μεγαλύτερο από όσο ήταν μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, σε αυτή τη θητεία, ότι θα καταφέρει να κάνει περισσότερα ο κ. Δούκας μαζί με τους συνεργάτες του? Οπωσδήποτε, γιατί πρώτον, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε την ατυχία να έχουμε πάλι COVID και να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, ναι. Εκτός, όλα δηλαδή, συζητιόνται, αλλά πρώτα ο Θεός, πρώτα, ο Θεός, πρώτα ο Θεός, με τις δυνατότητες που έχει ο Δήμαρχος και με το επιτελείο που έχει πλέον επιλέξει, πιστεύω ότι εδώ γίνανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου. Δηλαδή δεν πρόλαβε να τα αναδείξει ο άνθρωπος, γιατί έτρεχε μέρα νύχτα χωρίς, στην ουσία χωρίς κανέναν δίπλα του. Ναι. Ο άνθρωπος έτρεξε όλα τα ζητήματα και τα τρέχει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο άνθρωπος είναι συνέχεια στο δρόμο. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε να κάτσει να πάρει την καρέκλα του Δημάρχου και να κάτσει να αναπαυθεί σε αυτή και να λέμε τώρα ότι ήρθε να παράξει έργο και νοιάστηκε τη Σπάρτη, ενώ δεν ήταν Σπαρτιάτες. Τη Σπάρτη δεν την νοιάστηκαν οι Σπαρτιάτες. Οι οποίοι οι Σπαρτιάτες, θέλω να πιστεύω, τόσα χρόνια τα πράγματα που έφερε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Δήμαρχος, ούτε καν τα είχαν φανταστεί και ούτε καν είχαν ασχοληθεί. Δηλαδή τώρα ξυπνήσαμε όλοι ότι ξέρεις, έχουμε το όνομα της Σπάρτης ή το ένα ή το άλλο και... Όχι, αυτά όλα ήταν του Πέτρου του Δούκα. Ήταν στόχος και εκπλήρωση του Πέτρου του Δούκα. Δεν μπορούμε να του τα αφαιρέσουμε αυτά από τα επιτεύγματα του. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και δυστυχώς σας είπα και πάλι ότι αφέθηκε στην τύχη ορισμένων, οι οποίοι θεώρησαν ότι εντάξει, με τη δική τους μόνο παράταξη θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Κύριε Βλάχο, εσείς αν εκλεγείτε, σε ποιους τομείς θα θέλατε να ασχοληθείτε ή θα βοηθούσατε έτσι ώστε να γίνουν κάποια πράγματα στη Σπάρτη? Έχετε επιλέξει σε ποιους τομείς θα θέλατε εσείς να εργαστείτε και να προσφέρετε στον τόπο, μιας και είστε υποψήφιος, ναι. Και σίγουρα θα αξιοποιηθείτε, ακόμα και αν δεν εκλεγεί κάποιος, νομίζω ότι δεν περισσεύει κανείς, όλοι μπορούν να αξιοποιηθούν, εκλεγεί ή όχι, έτσι αν υπάρχει, ναι, θέληση. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό είναι θέμα καθαρά του Δημάρχου, αν νομίζω ότι μπορέσω να, καταρχήν αν εκλεγώ,
Όπου με τάξει ο Δήμαρχος να μπορέσω να βοηθήσω, θα το κάνω με όλη μου την καρδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ήδη που είμαι συνέχεια στην καθημερινότητα και στη δουλειά. Πάντοτε δουλεύω και ξέρει όλος ο κόσμος ποιος είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σηκώνομαι από το κρεβάτι μου στις 5.30 ώρα το πρωί και πάντοτε ήθελα να προσφέρω. Πάντοτε ήθελα να προσφέρω. Από όποια πλευρά μπορώ. Είτε καθαριότητα είναι αυτή, είτε οτιδήποτε. Και μάλιστα θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν μπορέσουμε και κινητοποιήσουμε τους πολίτες να μπορέσουν να δώσουν μια άλλη εικόνα στην πόλη μας. Να είναι πιο καθαρή. Το πιο καθαρή δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο. Ο Δήμος για να μπορέσει να καθαρίσει, μάλλον η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να καθαρίσει όλο αυτό το τμήμα του Δήμου, όλο το Δήμο. Είναι τεράστια η έκταση και είναι πολλές οι ανάγκες. Λοιπόν, πρέπει και εμείς σαν πολίτες να είμαστε αλληλέγγυοι στο Δήμο και να βοηθάμε το Δήμο. Με ποιο τρόπο, θα σας πω. Θα βγεις έξω, θα καθαρίσεις το πεζοδρομίο σου. Βρήκες λίγα χορταράκια, θα τα πετάξεις, θα τα μαζέψεις. Βρήκες κάποια σκουπίδια στο δρόμο, θα τα μαζέψεις, μια σκούπα, θα τα ρίξεις στον κάδο. Είναι και τα αγκώδια αντικείμενα που τα βγάζει ο καθένας όποτε θέλει, όπου θέλει, εντάξει. Και χωρίς να ενημερώσει το τμήμα καθαριότητας και μένουν εκεί. Και όπως σας είπα, έχουμε καλομάθει. Την πόλη. Έχουμε καλομάθει. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που στα χωριά και εδώ στη Σπάρτη λειτουργούν, ήταν η αγροφυλακή. Η οποία αγροφυλακή τι έκανε, όταν τα χορτάρια και τα μπάτα και όλα αυτά βγαίνανε στο δρόμο. Κλείναν τα βλάκια. Έρχονταν και σου έλεγε σε 15 μέρες, εάν δεν τα έχεις καθαρίσει, όχι σε 15 μέρες, την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν τα έχεις καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που δεν λειτουργούν τώρα, η αγροφυλακή και τέτοιες υπηρεσίες, που δεν έχει, δεν υπάρχει, δηλαδή ο πολίτης αισθάνεται ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ο Δήμος. Ναι, πρέπει να τα κάνει ο Δήμος. Αλλά για να τα κάνει ο Δήμος όμως χρειάζεται ένα στρατό ολόκληρο. Πού θα το βρει αυτό το στρατό, αν δεν βοηθήσουμε εμείς? Πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχήν από την παιδεία. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν από τα σχολεία τους να ξεκινήσουν να κάνουν την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση μαθαίνεται από το σχολείο. Και όταν το σχολείο, έρθει το παιδί σου από το σχολείο και σου πει πατέρα, γιατί πέταξες αυτό ενώ πρέπει να το ανακυκλώσουμε. Εσύ σαν πατέρας θα νιώσεις άβολα μπροστά στο παιδί σου και θα ξεκινήσει και θα ακολουθείς του παιδιού σου, τέλος πάντων, τη συμβουλή. Αντί να μάθει ο γονιός το παιδί τι θα κάνει, το παιδί θα μάθει στο γονιό. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε και να. Ειδικά από την παιδεία. Η παιδεία είναι ένα βασικό πράγμα. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το που λέμε, εντάξει το παιδάκι, τι θα μου πει το παιδάκι, τι θα κάνω. Δεν είναι. Το παιδί είναι αυτό που θα μας πει τι θα κάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Τι άλλο να πω. Ένα πρόβλημα της καθημερινότητας που δεν μπόρεσε η Δημοτική Αρχή αυτή να το λύσει και θεωρείται ότι είναι σημαντικό. Ναι. Ένα βασικό πρόβλημα που το έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο είναι το θέμα των πεζοδρομίων. Τα πεζοδρόμια είναι δυστυχώς στη Σπάρτη είναι παρατημένα και υπάρχει πρόβλημα με τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με τα μικρά παιδιά, με τους ανθρώπους τους ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πεζοδρομία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι τώρα. Και το πάρκι νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι πολύ σοβαρό για την πόλη. Όπως το έχουν και πολλές άλλες πόλεις βέβαια. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο στη Σπάρτη αυτό. Πλέον είναι όταν παντού. Ο κάθε πολίτης έχει 2-3 αυτοκίνητα, δεν μπορεί να. Δηλαδή σε ένα μικρό έτσι, σε μια μικρή πόλη. Φυσικά και είναι οργανωμένη η πόλη, φυσικά και έχει ωραίο σχέδιο πόλεως και ναι. Υπάρχει ρημοτομία και αυτό βοηθάει εν πάση περιπτώσει για τη διευκόλυνση όλων των πολιτών, αλλά τα αυτοκίνητα είναι μεγάλος αριθμός των αυτοκίνητων και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκινήσει το έργο, φτιαχτεί το έργο της Παλαιολόγου, εγώ θα ήθελα και θα πρότεινα και σε όλους τους υποψηφίους, είτε δημάρχους είτε περιφερειακούς και αυτά, να μπορέσει να γίνει μια διεύρυνση, δηλαδή να φτιαχτεί η κήτη του Ευρώτα, να προχωρήσει η Σπάρτη προς τα Φυσού να ανοιχτεί. Γιατί, κάτι που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια έτσι, για να ανοιχτεί η Σπάρτη, όταν ανοιχτεί μάλλον η Σπάρτη,
θα δείξει σαν πολιτεία μεγαλύτερη, πρώτον. Δεύτερον, οι πολίτες θα διευκολύνονται με την κίνηση. Τρίτον, θα μπορεί να καθαρίζεται και να είναι πολύ πιο σωστά οργανωμένη. Και τέταρτον, θα μπορέσουμε τότε να φτιάξουμε και έργα τα οποία θα δώσουν και την ομορφιά, εν πάση περιπτώσει οι πινελιές, όπως η παλαιολόγου που θα γίνει. Χρειάζεται και άλλα έργα με τους αρχαιολογικούς χώρους, με τους χώρους που είναι αρχαία θαμμένα και μισοσκαμμένα τα οικόπεδα. Όλα αυτά, όταν ξεκινήσουν και διευρυνθεί όλη έτσι, η πόλη και μεγαλώσει, όλα αυτά τα πράγματα θα υπάρχει και η ευχέρεια και στον άλλον να βγει μια βόλτα, να δει τα αρχαία που είναι δεξιά-αριστερά χωμένα, να φτιαχτούν όλα αυτά, να καθαριστούν. Πολλοί λένε ότι η Σπάρτη είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Γιατί ακριβώς. Είναι παντού. Αυτά τα αρχεία μπορούν να αναδειχθούν και περπατώντας κάποιος μπορεί να τα βλέπει. Δηλαδή, κάνοντας μια βόλτα σε όλη τη Σπάρτη, θα δούμε όλα τα οικόπεδα που είναι σκαμμένα. Υπάρχουν, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ολόκληρος. Τα ψηφιδωτά που έχει Σπάρτη είναι, τι να σας πω, χιλιάδες. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο μουσείο και δεν τα βλέπει κανένας. Εγώ, πρότασή μου θα ήταν να μπουν στην Παλαιολόγου, στη Λυκούργου, μέσα σε κάποιες έτσι γυάλινες προθήκες, φωτιζόμενες, σε αντίγραφα φυσικά, και να μπορέσουν να αναδειχθούν. Ούτως ώστε ο τουρίστας που θα έρθει στη Σπάρτη, ο τουρίστας που θα έρθει να μείνει στη Σπάρτη ή θα περάσει από τη Σπάρτη, να δει έστω ορισμένα ή να περάσει. Περνώντας λοιπόν ο πολίτης και ο κάθε τουρίστας στο δρόμο, θα περάσει έξω από τα μαγαζιά, θα πιει τον καφέ του, θα ψωνίσει. Δηλαδή, και στη συνέχεια θα μπορέσει να δει αυτά τα πράγματα και να επισκεφτεί και τα μουσεία της Σπάρτης. Γιατί και τα μουσεία, όταν φτιαχτούν με το καλό, θα είναι κάτι. Και να ξεχωρίζει η πόλη μας σε σχέση με άλλες πόλεις. Δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι είσαι στη Σπάρτη και όχι απλά σε μια σύγχρονη πόλη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τη λεωφόρο των ψηφιδωτών, όπως έχω πει εγώ πολλές φορές. Όπως υπάρχει η λεωφόρος των αστέρων στο Hollywood, έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε τη λεωφόρο των ψηφιδωτών. Είναι ένα όνειρο δικό μου, τέλος πάντων. Παλαιότερα είχε συζητηθεί να γίνουν περιπατητικές διαδρομές μέσα στην πόλη που θα συνδέουν κάποιους αρχαιολογικούς χώρους είτε και κάποια ψηφιδωτά, το οποίο δεν προχώρησε και αυτό, που θα ήταν και αυτό ωραίο νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, πολλά μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, δηλαδή να καθόμαστε μέρες και να κουβεντιάζουμε για αυτά, το τι μπορεί να γίνει. Και θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν είναι ότι δεν έπραξε τίποτα, όπως ακούω και από νέα παιδιά δυστυχώς έξω. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Και κοινωνικά πράγματα και με την κοινωνία και την πρόνοια, τέλος πάντων, έχουν γίνει πάρα πολλά. Είναι δηλαδή, τώρα να κάτσω να τα πω, είναι επιγραμματικά σας πω για την πρόνοια. Καθημερινές επισκέψεις όλη την εμβέλεια του Δήμου κατά τη διάρκεια του COVID. Απολυμάνσεις όλο το φάσμα του Δήμου. Επισκέψεις σε καταβλισμούς Ρωμά με ειδικά κλιμάκια για ενημερώσεις. Λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Σπάρτης για τη σχολή χρονιά 19 και 20. Δωρεάν προληπτική ιατρική έλεγχη με κινητά συνεργεία ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ίδρυση και λειτουργία γραφείου καθημερινότητας του Δημότη και στελέχωση με προσωπικό. Όπως ήρθαν μια σύμβαση με τους υπαλλήλους COVID. Λοιπόν, λειτουργία κοινωνικού παντοπολίου. Επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ. Το ΚΑΠΗ λειτουργεί και είναι άψογα οργανωμένο. Δηλαδή μπορούν οι ηλικιωμένοι να πάνε στο ΚΑΠΗ και να περάσουν πάρα πολύ ώρα. Έχουν γίνει πολλές δράσεις με μπάνια, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι του ΚΑΠΗ πραγματικά τρέχουν και έχουν κάνει έργο. Εν πάση περιπτώσει. Ένα έργο που μάλλον δεν επικοινωνήθηκε και σωστά όπως όταν θα έπρεπε, έτσι ώστε να έχουν γίνει γνωστά περισσότερο, σε περισσότερους γνωστά αυτά τα έργα. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Όπως σας είπα και θα το πω για 100 φορές, για 200 φορές όσο χρειαστεί. Δεν επικοινωνήθηκαν. Γιατί σας είπα και πάλι, δεν υπήρχαν συνεργάτες. Ο Δήμαρχος όταν πάλευε μόνος του, δεν υπήρχε κανένας δίπλα του, δυστυχώς κανένας δίπλα του να βοηθήσει και να συντονίσει και να δώσει και μια, τέλος πάντων, μια προτεραιότητα σε πράγματα που ήταν φλέγοντα. Με την πολιτική προστασία. Είμαστε η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα
που έχουμε αυτή τη στιγμή το σύστημα με τα ντρόουν παρακολούθησης για την πρόληψη των πυρκαγιών. Που πρόλαβαν πολλές φωτιές τώρα το καλοκαίρι. Το ντρόουν δηλαδή, και η πολιτική προστασία. Τουλάχιστον 5 φωτιές τις προλάβαν. Θα ήταν ίσως και επικίνδυνες. Μπορεί να ήταν καταστροφικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα γίνανε. Γίνανε και γίνονται και προχωράνε. Και η πολιτική προστασία θα οργανωθεί περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεκινήσει να γίνονται και πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. Δηλαδή από το Δήμαρχο αυτή τη στιγμή υπάρχει διάθεση και από τους συμβούλους, εν πάση περιπτώσει, που τον έτσι περιστοιχίζουν, να κάνουν έργο. Δηλαδή υπάρχει θέληση. Πραγματικά υπάρχει θέληση. Και υπάρχει και δίψα για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ανθρώποι όλοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, και εργατικοί και ενωμένοι. Υπάρχει σύμπνοια αυτή τη στιγμή. Οπότε, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας, τι προτείνετε στους ακροατές μας, στους δημότες της Σπάρτης που μας ακούν, και για ποιο λόγο πρέπει να στηρίξουν τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο, κύριο Πέτρο Δούκα, και εσάς βέβαια, κύριε Μανώλη Βλάχο, έτσι να σας προτιμήσουν. Σας ευχαριστώ. Για όλα τα παραπάνω και τη συνέχιση, η Σπάρτη να ακτινοβολεί σε όλο το και περισσότερο, όλο και περισσότερο, για να μην μείνει άγνωστο το έργο. Δηλαδή πρέπει το έργο, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται του Δημάρχου. Και πρέπει να ψηφίσουμε τον Δήμαρχο, να στηρίξουμε τον Δήμαρχο για να μπορέσει να καταφέρει την υλοποίηση και των υπολείπων πραγματών που θέλει να κάνει. Και να βάλουμε τη Σπάρτη σε ένα παγκόσμιο χάρτη. Ναι. Όπως ήδη έχει ξεκινήσει και έχει ναι. Έτσι, αυτό είναι το... Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Βλάχο, και σε εσάς αλλά και στο συνδυασμό. Επικεφαλής, επαναλαμβάνω, ο κύριος Πέτρος Δούκας, ο νυν δήμαρχος Σπάρτης. Πιθανότατα θα πάμε και σε δεύτερη Κυριακή εδώ στο Δήμο, λόγω των πολλών υποψηφιωτήτων, οπότε είναι σημαντικό έτσι ο συνδυασμός να περάσει στη δεύτερη Κυριακή, ναι, και να στηριχθεί εκ νέου. Και να μην κοιτάξουμε τόσο στενά συγγενείς, φίλους και γνωστούς που είναι υποψήφοι, ναι, σε διάφορα ψηφοδέλτια. Ναι, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί και έτσι θα διασπαστούν και οι ψήφοι. Ναι. Και πρέπει να πραγματικά να αναγνωρίσουμε το έργο του Δημάρχου. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε το έργο του Δημάρχου. Και γιατί ήρθε για την πόλη, ήρθε για τη Σπάρτη, ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε για να μπει και να βγει από τη Σπάρτη. Ήρθε για να μπει, να δουλέψει και να μείνει στη Σπάρτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάχο. Καλή επιτυχία προσωπική αλλά και ο συνδυασμός σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με προσοχή μας άκουσαν οι ακροατές και αναδείξατε ίσως και ένα έργο που έχει γίνει, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είναι και τόσο γνωστό, και είναι καλό να λέμε το όποιο έργο κάνει η Δημοτική Αρχή, έτσι για να μην λένε κάποιοι ότι δεν έκανε κάτι. Ακριβώς. Έφτιαξε κάτι ο Δήμαρχος ή και σε οποιονδήποτε άλλον Δήμο, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά τον Δήμαρχο και θα είναι πάλι στη Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το βαρύ φορτίο που τέλος πάντων έχει στους ώμους του και να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Σπάρτη, λοιπόν, δήμος που μας αξίζει, επικεφαλής ο νυν δήμαρχος κύριος Πέτρος Δούκας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κύριος Μανώλης Βλάχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.